Το νομοσχέδιο αυτό που τροποποιεί ορισμένα σημεία από τη Σύμβαση Παραχώρησης του Έργου Ανάπτυξη Εμπορευματικού Κέντρου Θριασίου Πεδίου, που κυρώθηκε το 2018 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δεν αναιρεί τους στρατηγικούς στόχους που θέτει η αστική τάξη και τα κόμματά της για την ανάδειξη της χώρας σε διαμετακομιστικό και ενεργειακό κόμβο, με μεγάλα εμπορικά διαμετακομιστικά κέντρα και εργασιακή γαλέρα, προκειμένου να αναβαθμίσει το ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή, διεκδικώντας έτσι με αξιώσεις το δικό της μερίδιο από τη λία των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών και του πολέμου. Φυσικά, σε αυτό το στόχο είναι σύμφωνη τόσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο και η αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, και ας εμφανίζεται με φιλολαϊκό πρόσωπο. Ακριβώς στις ίδιες αντιλαϊκές ράγες κινείται των συμφερόντων του κεφαλαίου. Γι' αυτό νομοσχέδια σαν αυτό ήταν στο πρόγραμμά της και υλοποίησε, τόσο σαν κυβέρνηση, όσο και σήμερα σαν αντιπολίτευση τα στηρίζει, όπως γίνεται με το παρόν νομοσχέδιο, εξυπηρετώντας έτσι την πολιτική της εξουσίας του κεφαλαίου. Αφού το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή η κύρωση με τις σημερινές τροπολογίες θα υπάρξει αύξηση στο εμπορευματικό έργο από τις συνδυασμένες μεταφορές στην επιλεγήσα στρατηγική γεωγραφική θέση του Θριάσιου, που εξυπηρετείται από μεγάλες οδικές αρτηρίες, όπως είναι η Αττική Οδός, η Λεωφόρος ΝΑΤΟ, και από σιδηροδρομικές γραμμές από το επιλημμένιο σταθμό στο Νέο Εικόνιο, ευνοώντας έτσι τη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του εμπορίου, εξασφαλίζοντας ακόμα μεγαλύτερη κερδοφορία στους λίγους. Εξάλλου, τα μονοπόλια θα καθορίζουν το κόστος, τις τιμές εισόδου-εξόδου εμπορευμάτων, με επιπτώσεις βεβαίως μέχρι και στο τι θα έχει στο τραπέζι η λαϊκή οικογένεια. Ακόμα, θα υπάρχουν πρόσθετες και κερδοφόρες δράσεις από την εκμετάλλευση του απελευθερωμένου τμήμα ενέργειας, απορριμμάτων και άλλα. Εγγυητής θα είναι το δημόσιο, εξασφαλίζοντας φοροαπαλλαγές και άλλα προνόμια που συνοδεύουν τέτοιες παραχωρήσεις, συμβάσεις, όπως απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη φωτισμού και καθαριότητας, ενώ αυτά θα τα πληρώνουν οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες που ήδη βρίσκονται στην περιοχή. Μπορεί λοιπόν η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κάνει έλεγχο για μη νόμιμες κρατικές επιδοτήσεις, όμως υπάρχουν οι νόμιμες κρατικές επιδοτήσεις με διάφορες μορφές που βέβαια συμφωνεί, όπως απαλλαγές από φορολογίες, μόνο ο λαός τελικά πληρώνει φόρους ουσιαστικά, απαλλαγές από δημοτικά τέλη και απαλλαγή από εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και επιδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, τον Αναπτυξιακό Νόμο και ούτω καθεξής. Συνεπώς, για το μέγεθος αυτής της υπεραξίας που θα δημιουργηθεί, το τίμημα και με τη νέα μορφή του είναι χαμηλό. Πραγματικά εξευτελιστικό, παρά τις αυξήσεις, ξανατονίζω, που υπάρχει και περιέχονται στις σημερινές τροπολογίες. Αλλά και αυτό πάλι το τίμημα επιστρέφει στους επιχειρηματίες εξ ολοκλήρου, με διάφορες μορφές ενισχύσεων και επιδοτήσεων. Σχεδόν τίποτε στα λαϊκά στρώματα. Επίσης, διαμορφώνεται ο συντελεστής δόμησης όπως εξυπηρετεί τον ιδιώτη, με επιβάρηση στο περιβάλλον, μειώνοντας παραπέρα τους λιγοστούς ελεύθερους χώρους που έχουν απομείνει στο ήδη επιβεβαρημένο θριάσιο πεδίο, ενώ σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να το καθαρίσουν από τη ρύπανση. Φυσικά, καμιά νομοθετική κατοχήρωση δεν υπάρχει, ούτε στον αρχικό νόμο, ενώ στην αρχική παραχώρηση, ούτε στις σημερινές τροπολογίες για τους εργαζόμενους.
Θα είναι με τσακισμένα εργατικά δικαιώματα, χωρίς να υποχρεούται ο εργοδότης σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αλλά με μονομερή κανονισμό εργασίας θα καθορίζει τα πάντα στη βάση για τη μεγιστοποίηση του κέρδους από τη στιγνότερη εκμετάλλευση της εργασίας. Το έχετε εξασφαλίσει με όλο το αντεργατικό νομοθετικό οπλοστάσιο, τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο νόμος Βρούτσι-Αχτσιόγλου. Αυτή είναι εξάλλου η δίκαιη ανάπτυξη που προπαγανδίζεται και προϋποθέτει εργασιακά γκέτο. Επακόλουθο, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες του κλάδου θα εξαφανιστούν με μια χαψιά από τα μεγαθύρια. Ήδη με την ενεργειακή κρίση δύσκολα τα βγάζουν πέρα και η μισή τουλάχιστον είναι καταχρεωμένη. Συνολικά αλλάζει το τοπίο, χειροτερεύουν οι όροι ζωής των εργατικών λαϊκών οικογενειών στις γύρω περιοχές. Συνεπώς, οι τροποποιήσεις που γίνονται από τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να βελτιώσει αδυναμίες και ατέλειες σε νομοσχέδια που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ υπέρ των κερδών των ομίλων, είναι για να τρέξουν πιο γρήγορα και να ενισχύσουν ακόμα πιο πολύ την καπιταλιστική κερδοφορία. Πρόκειται λοιπόν για τη δημιουργία ενός εμπορευματικού κέντρου τουλάχιστον 240 τετραγωνικά μέτρα σε συνολική έκταση 2.000 στρέμματα, με αποθήκες ξηρού και ψυχόμενου φορτίου, χώρους γραφείων, χώρους τελωνίου και στάθμευσης αυτοκινήτων και φορτηγών, με σύγχρονες σιδηροδρομικές υποδομές, τις οποίες θα κατασκευάσει ο παραχωρησιούχος και θα συνδέει το κέντρο με την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή, όπως διασύνδεση και με όλα τα δίκτυα μεταφοράς. Το λιμάνι του Πειραιά, το λιμάνι της Ελευσίνας, το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο. Πρόκειται λοιπόν για ένα πολύ μεγάλο logistic park στην Ελλάδα, που είχε περάσει το 2018 επί ΣΥΡΙΖΑ. Και τότε η Νέα Δημοκρατία είχε χαρακτηρίσει τη σύμβαση προβληματική, που αντιστρατεύεται το δημόσιο συμφέρον, ότι περιελάμβανε αντισυνταγματικές διατάξεις και αποτελούσε αποτέλεσμα περίεργων αποφάσεων και ζυμώσεων που δημιουργούσαν πολλά ερωτηματικά. Ωστόσο, το κύριο είναι ότι χωρίς την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προχωρούσε. Οι αλλαγές που παρουσιάζονται έχουν απαιτητηθεί από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν. Το ερώτημα είναι ότι οι αλλαγές αυτές αλλάζουν τον προσανατολισμό. Όχι βέβαια, πρόκειται για ανάπτυξη υπέρ των μονοπωλίων και όχι για το λαό. Δεν αλλάζει λοιπόν και παραμένει προκλητικά σκανδαλώδης αυτή η σύμβαση παραχώρησης και ας διπλασιάστηκε το αντίτιμο για το ελληνικό δημόσιο από τα 10 εκατομμύρια στα 20 εκατομμύρια ευρώ στις εν λόγω τροποποίησης. Πολύ φτηνό. Όπως και η ετήσια πληρωμή από 2,5% σε 5% και το εγγυημένο ετήσιο αντάλλαγμα από 350.000 σε 700.000 ευρώ. Βέβαια, μπορεί να παρουσιάζεται ότι μειώνεται και ο χρόνος της παραχώρησης από τα 60 στα 37 χρόνια. Ωστόσο, εικονικό είναι, αφού δίνεται η δυνατότητα στον ιδιώτη να έχει την επιλογή της παράτασης ισχύως της σύμβασης κατά 23 επιπλέον χρόνια με τις ίδιες προϋποθέσεις. Συνεπώς, είναι πάλι 60 χρόνια συνολικά και τα στρέμματα κρατικής γης δίνονται παύθυνα, ενώ η προστιθέμενη αξία που θα δημιουργηθεί σε αυτά θα την καρποθεί ο ιδιώτης. Προστιθέμενη αξία από εναπόθεση φορτίων, διαλογή διαμετακομιστικών χρήσεων, μελέτη, κατασκευή και χρηματοδότηση του κέντρου, λειτουργία και εκμετάλλευσή του, καθορισμός εμπορικής, επιχειρηματικής και τιμολογιακής πολιτικής, κατασκευή και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και στερεών υγρών αποβλήτων, κατασκευή κτηρίων, εγκαταστάσεων με δομικό συντελεστή πολλαπλάσιο από αυτό της περιοχής, κατασκευή εσωτερικών έργων υποδομής, σιδηροδρομικά και οδικά δίκτυα, ηλεκτροφωτισμού, επικοινωνιών, αλλά και εντός του κινήτου σιδηροδρομικά έργα για τη σύνδεση με την Εθνική Σιδηροδρομική
υποδομή. Δεν είναι λοιπόν μια επένδυση για τις ανάγκες του λαού, όπως αντιπλημμυρική προστασία, αντιπυρική, αντισεισμική ή ακόμα και δημιουργία σύγχρονων σχολικών αιθουσών ή νοσοκομείων ή σχολικών γευμάτων που κόβονται σε μια σειρά, σε σχολεία, σε φτωχές περιοχές και ούτω καθεξής. Είναι μια ακόμα μεγάλη καπιταλιστική επένδυση, η αρχική μαζί με τις σημερινές τροποποιήσεις ενταγμένη στα περισσότερα κέρδη για το κεφάλαιο, με εργασιακό μεσαίωνα και φτώχεια και βάσανα για τα λαϊκά στρώματα. Και αυτή την αντιλαϊκή πολιτική υπηρετείτε όλοι σας. Για όλα αυτά δεν έχετε αντιδικίες μεταξύ σας. Συμφωνείτε στο σχεδιασμό για τη μετατροπή της χώρας σε περιφερειακό κόμβο εμπορευματικών μεταφορών και στην υλοποίηση των απαιτουμένων υποδομών, αφού εξυπηρετεί την καπιταλιστική κερδοφορία και αφετέρου τον στενά δεμένο με αυτό στόχο της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της εγχώριας αστικής τάξης. Φυσικά, ο πλούτος που παράγεται όλα αυτά τα χρόνια δεν μοιράστηκε ποτέ στους εργαζόμενους που τον δημιούργησαν. Ούτε πρόκειται να γίνει αυτό όσο λειτουργεί ο νόμος του καπιταλιστικού κέρδους και ο νόμος, ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής. Αυτό κάνετε πολλαπλά και νομοθετικά. Το πώς εξασφαλίζεται η πρόσθετη αξία φαίνεται στην ιδιωτικοποίηση του φιλέτου γης και στους όρους σύμβασης παραχώρησης. Μέχρι και προέκταση του προαστικού κάνετε για τις ανάγκες όχι των κατοίκων, αλλά των μεγαλοεπενδυτών. Γι' αυτό δεν κάνετε προέκταση στο μετρό, στις λαϊκές περιοχές, όπως είναι το Κερατσίνι και το Πέραμα. Ξέρουμε λοιπόν ότι με αυτή την ιδιωτικοποίηση δεν πρόκειται να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες, ούτε θα βελτιωθεί το κυκλοφοριακό, ούτε θα δημιουργηθούν νέες υποδομές για τις λαϊκές ανάγκες, ούτε θα βελτιωθεί η θέση και τα ωράρια των αυτοαπασχολούμενων και των μικρών μαγαζιών στην περιοχή. Αντίθετα, θα περιχαρακωθεί με οικονομικά τείχη το εμπορευματικό κέντρο και η περιοχή από τις υποβαθμισμένες λαϊκές γειτονιές. Είναι καθαρό για ποιον γίνονται και ποιον θα ωφελήσουν αυτά τα έργα. Το σύστημα της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο δεν μπορεί να εξανθρωπιστεί και δεν μπορεί να γίνει φιλολαϊκό ούτε στη φάση της κρίσης, ούτε στην περίοδο της ανάπτυξης. Γι' αυτό και δεν πιστεύουμε το παραμύθι ότι υπάρχει δίκαιη ανάπτυξη που μπορεί να ωφελήσει ταυτόχρονα θύτες και θύματα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Στο ζήτημα λοιπόν της ανάπτυξης συγκρούονται δύο δρόμοι. Ο σημερινός καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης που οξύνει τα αδιέξοδα, τη φτώχεια, την εκμετάλλευση και τη σαπίλα του. Και ο άλλος αυτό που προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ο σοσιαλιστικός, κομμουνιστικός τρόπος που έχει επίκεντρο την κάλυψη των ολοένα διευρυνόμενων κοινωνικών λαϊκών αναγκών. Επομένως το ερώτημα, ανάπτυξη για ποιον, για τα μονοπόλια ή για το λαό, εμείς αποφασιστικά απαντάμε για το λαό και αποκαλύπτουμε το παραμύθι ότι μπορεί να συνυπάρξουν και τα δύο. Καταψηφίζουμε λοιπόν το νομοσχέδιο και τα άρθρα του. Ταυτόχρονα, το ελπιδοφόρο αγωνιστικό μήνυμα που έστειλαν οι δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές πριν δύο μέρες από όλες τις περιοχές της χώρας, δημιουργεί ανάταση και δείχνει αποφασιστικότητα ότι οι αγώνες θα κλιμακωθούν. Αυτό δείχνει η συγκλονιστική συμμετοχή των εργαζομένων στις συγκεντρώσεις, που μας γεμίζουν αισιοδοξία και αποδεικνύουν τη δύναμη του ενωμένου λαού που παλεύει για τις ανάγκες του ενάντια στη βαρβαρότητα, την εκμετάλλευση και τη σαπίλα.
Αυτή είναι η απάντηση στη χαμοζωή και τη μιζέρια της πολιτικής που θέλετε να επιβάλλετε. Ο λαός δεν συμβιβάζεται, δεν σκύβει το κεφάλι.